Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Η ανοιχτή αγκαλιά της κατασκήνωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης». Τι προσφέρει η κατασκήνωση στα παιδιά μας, στη ζωή της Εκκλησίας, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς, κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Ειρηναίο. Ο πατέρας Ειρηναίος, κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, είναι ο υπεύθυνος διεύθυνσης κατασκήνωσης άνω πόλης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Καλησπέρα, την ευχή σας, πατέρα Ειρηναίε. Μεγάλη μας χαρά. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω μια ακόμη φορά, κύριε Γιάννη. Και θα είναι πολύ ωραίο να μιλήσουμε σήμερα για την κατασκήνωση. Βεβαίως, με πολύ χαρά για να δούμε και πρακτικά ζητήματα κυρίως της κατασκήνωσης και τι προσφέρει στην Εκκλησία μας. Μαζί μας ακόμα είναι η κυρία Ελένη Τσαγκαράκη, είναι τελειόφυτος παιδαγωγικού τμήματος προσχολικής εκπαίδευσης, αρχηγός κατασκήνωση Ιουλίου. Καλησπέρα, κυρία Τσαγκαράκη. Ελένη, να μιλάμε στον ελληνικό. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Πατέρα Ειρηναία, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για την κατασκήνωση και βάλαμε τίτλο «Η ανοιχτή αγκαλιά της κατασκήνωσης». Η κατασκήνωση τι προσφέρει ακριβώς στα παιδιά μας, γιατί υπάρχει στη ζωή της Εκκλησίας? Ναι. Η ανοιχτή αγκαλιά, νομίζω, της κατασκήνωσης είναι απλώς, θα μπορούσαμε να πούμε ένα άλλο τίτλο, η ανοιχτή αγκαλιά της Εκκλησίας για τον κάθε άνθρωπο. Εκκλησίας, ναι. Η οποία βέβαια εκφράζεται μέσα από τον επίσκοπό μας, τον αρχιεπίσκοπο, δηλαδή, Κρήτης Ευγένιο. Και βέβαια, πηγαίνοντας και λίγο πιο πίσω, καταλαβαίνουμε την κατασκήνωση της Αρχιεπισκοπής, την εκθεμελίων δηλαδή, την ίδρυσε και την και φύτευσε και δημιούργησε, τέλος πάντων, με πολύ κόπο και υδρότα, ο Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος. Μάλιστα. Ακόμα Κρήτης και ναι. Ειρηναίος. Επομένως, λοιπόν, αυτή η ανοιχτή αγκαλιά που ξεκίνησε από τον Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο και συνεχίζεται, δόξα τω Θεώ, σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο, και αν δεν ήταν αυτός και η δικιά του έτσι αγαπώσα καρδιά για τα παιδιά, που φαίνεται. Δηλαδή, κανείς αν το γνωρίζει από κατά, καταλαβαίνει πόσο πολύ αγαπάει τα παιδιά ο Αρχιεπίσκοπος Ευγένιος. Αν δεν ήταν λοιπόν αυτός, δεν θα μπορούσε λοιπόν να γίνει αυτό το έργο της κατασκήνωσης. Είναι λοιπόν η ανοιχτή αγκαλιά που είναι προς τον καθένα. Όπως κάποιες φορές έχουμε κάνει εδώ εκπομπή για την Ιεραποστολή, που ας πούμε η ανοιχτή αγκαλιά της Εκκλησίας φτάνει και στην Αφρική, φτάνει και παντού, σε όλο τον κόσμο, στα πέρατα της γης. Πόσο μάλλον άδικο θα ήταν να μην φτάνει στα παιδιά του τόπου μας. Γι' αυτό λοιπόν τα παιδιά. Και γιατί αυτό? Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον. Είναι το αύριο της Εκκλησίας, του τόπου μας, της κοινωνίας, της Ελλάδας, της πατρίδας μας. Και γενικώς είναι η ζωή που έρχεται και είναι μπροστά. Επομένως, έχουμε μεγάλο χρέος λοιπόν στα παιδιά να μπορέσουμε να τους δώσουμε την αγάπη μας. Όταν γνωρίσουν την αγάπη, τότε πια καταλαβαίνουν πολύ, πολύ εύκολα και προσανατολίζονται στη ζωή, αποφεύγουν παγίδες που υπάρχουν όταν γίνονται έφηβοι πια, που σίγουρα βλέπουμε πολλές παγίδες που υπάρχουν και ναρκωτικά και πολλά έτσι, και πνευματικά ναρκωτικά, θα το έλεγα έτσι, που ταλανίζουν πολλούς νέους από ό,τι ξέρουμε εμείς. Όμως όλα αυτά λοιπόν για να προλάβουμε και να βοηθήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν κάτι αληθινό, για να έχουν στη ζωή τους μέσα κάτι αληθινό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν γίνεται η κατασκήνωση. Θα το παρομοίαζα, όπως και άλλη φορά το έχω παρομοιάσει, με ένα δεντράκι που, παραδείγματος χάρη, είχαμε φετέψει την κατασκήνωση. Είχαμε φετέψει, θυμάμαι, επειδή Αρχιεπισκόπη Ειρηναίου του 2010, κάποια δεντράκια, τα οποία ήταν περίπου ένα μέτρο. Ναι, ναι, ναι. Αυτά όμως, με την πάρο του χρόνου και όπως είδαν και οι γονείς δηλαδή, που ήρθαν πέρυσι, αυτά γίνανε 15 μέτρα, 20 μέτρα σε ύψος. Κανείς τότε δεν περίμενε, ούτε εγώ το περίμενα με τίποτα, ότι θα ένα δεντράκι τόσο μικρούλι θα μεγαλώσει, θα δώσει τόση ομορφιά στον τόπο και θα μορφύνει τον τόπο τόσο που δεν το φανταζόμαστε με τίποτα. Και έγινε τόσο μεγάλο. Έτσι λοιπόν, για αυτά λοιπόν που δίνουμε εμείς στα παιδιά και το λόγο του Θεού, αλλά και αρετές όπως η αρετή της συνεργασίας, της ομαδικότητας, του να μην προτιμάω το δικό μου, να προτιμάω του άλλου, το να ζούμε όλοι μαζί σαν κοινωνία, όλοι μαζί σαν ομάδα, της συγχωρητικότητας, της φιλίας. Όλα αυτά είναι πολύτιμα που το μαθαίνουν τα παιδιά έτσι στην κατασκήνωση και αυτά σίγουρα είναι μαζί τους μεγάλο πλεονέκτημα στη ζωή τους. Μάλιστα.
Αναφέρατε ότι από πολύ μικρά έτσι μαθαίνουν από νωρίς κάποια πράγματα και αυτό θέλει να προλάβει η κατασκήνωση, αν κατάλαβα καλά. Είναι, έτσι είναι. Όταν κανείς φυτέψει κάτι, θα πάρει πολλούς καρπούς στο μέλλον. Είπατε και το παράδειγμα. Έτσι είναι. Και... Συνήθως οι μεγάλοι άνθρωποι δυστυχώς δεν αλλάζουν εύκολα. Ναι. Ενώ οι μικροί είναι πολύ δεκτικοί στο να ακούσουν ωραία πράγματα, όπως και οι δεκτικοί βέβαια στο να ακούσουν και όταν ακούσουν άσχημα πράγματα, δίνουν άσχημους καρπούς. Οπότε όταν ακούσουν και μαθαίνουν καλά πράγματα, αυτά είναι μια σπίδα που τους προστατεύει. Και σίγουρα μεγάλα βιώματα που είμαι σίγουρος δηλαδή ότι αν συνεχίσει με την αυχή του σπασμετά του, δηλαδή να συνεχίσει η κατασκήνωση, τα παιδιά αυτά θα μεγαλώσουν, θα γίνουν κάποια στιγμή και βοηθοί, θα γίνουν μαντάρχες, ίσως και αρχηγοί και θα έρχονται χρόνια και χρόνια μέχρι να παντρευτούν. Ναι, θα έρχονται στην κατασκήνωση και μετά θα στέλνουν και τα παιδιά τους. Τόσο πολύ θα χαριστεί μέσα τους όλο αυτό το. Ολόκληρη τη ζωή τους θα θυμούνται αυτές τις μέρες που είναι και σε μια κρίσιμη ηλικία. Και είπατε το παράδειγμα πολύ ωραίο με το δεντράκι. Να πω για τους τηλεθεατές μας, συζητούμε για την κατασκήνωση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, απορία, θα χαρούμε πάρα πολύ στο 2810-398-160-161. Η εκπομπή μας είναι πάντοτε ζωντανή. Ελένη, να έρθω σε σένα. Εσύ έχεις χρηματίσει αρχηγός της κατασκήνωσης Ιουλίου. Η εμπειρία σου ποια είναι από την κατασκήνωση και τα παιδιά? Εγώ πέρσι πήγα πρώτη φορά στην κατασκήνωση. Α, πέρσι ήταν πρώτη φορά, μάλιστα. Με το πρότεινε ο πατήρ Ειρηναίος, είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα να κάνω κάτι για την Εκκλησία να βοηθήσω και έτυχε να μου πει ο πατήρ Ειρηναίος για την κατασκήνωση. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Είχε καιρό να ανοίξει, οπότε δεν ξέραμε πώς ακριβώς θα είναι. Δηλαδή πήγαμε όλοι χωρίς να γνωρίζουμε. Ναι. Με τις υπόλοιπες ομαδάρχησες, αλλά δόξα τω Θεώ συνεργαστήκαμε πολύ ωραία. Τα παιδιά τους άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα είδαμε μεγάλη διαφορά. Ναι. Και στη μεταξύ του συνεργασία των παιδιών, στο να ζουν όλα μαζί, ας πούμε, να βοηθάει το ένα το άλλο μέσα στις σκηνές που ήταν όλα μαζί. Και κυρίως την τελευταία μέρα ότι δεν θέλανε να φύγουν με τίποτα. Αυτό είναι σημαντικό, αυτό κάτι λέει. Αυτό μας έδειξε και εμάς ότι κάτι προσφέραμε, ότι άρεσε τα παιδιά, κάτι πήρανε θετικό και γι' αυτό δεν θέλανε και να φύγουν, όπως ούτε εμείς άλλωστε. Και η ομοδάρχηση, δηλαδή το βιώσαμε πάρα πολύ όμορφα και δεν θέλαμε να τελειώσει. Ήταν η πρώτη φορά που είχες μια ανάλογη εμπειρία με κατασκήνωση? Δεν είχα ξαναπάει ως παιδί, ούτε ως παιδί. Α, ούτε ως παιδί, πήγες πρώτη φορά σαν αρχηγός. Καθόλου σε κατασκήνωση, δεν είχα καθόλου την εμπειρία της κατασκήνωσης, αλλά με εγωίτευσε πάρα πολύ, μπορώ να πω. Τώρα, εσύ ήσουν αρχηγός της κατασκηνωτικής περίοδου Ιουλίου. Ακούγεται ότι έχει πολλές ευθύνες. Ήσουν υπεύθυνη για όλη την κατασκήνωση, αρχηγός, όχι για μια ομάδα. Ήσουν ομαδάρχησα. Πέρσι δεν ήμουν εγώ αρχηγός, ήμουν ομαδάρχησα. Η αρμοδιότητα μου ήταν όσον αφορά τα παιδιά που είχα στην ομάδα μου. Το ρωτάω για να δούμε ένας ομαδάρχης τι καθήκοντα έχει, με τι ασχολείται καθημερινά στην κατασκήνωση. Με τα παιδιά που έχει, είναι υπεύθυνος για τα παιδιά που έχει στην ομάδα του. Έχει και ένα βοηθό καθένας που είναι πολύ καλό. Α, βοηθός του ομαδάρχη. Ναι, οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο από το να είναι κάποιος μόνος του. Ήταν πιο πολύ έτσι να σηκωθούμε το πρωί. Μετά, οι περισσότερες δραστηριότητες ήταν όλοι μαζί η κατασκήνωση. Ήταν πιο πολύ κάποιες δραστηριότητες που κάναμε ίσως το μεσημέρι που ξεκουραζόμασταν. Τότε μόνο ήταν η κάθε ομάδα μόνη της. Την περισσότερη ώρα. Α, ήσασταν όλοι μαζί. Ήμασταν όλοι μαζί, ναι. Κάναμε διάφορα παιχνίδια. Είχαμε κάποιες αρμοδιότητες έτσι να φτιάξουμε, ας πούμε, τη σκηνή μας, να είναι λίγο τα παιδιά έτσι πιο. Αυτή η υπευθυνότητα του να φροντίζεις το χώρο σου και... Τα ίδια παιδιά να φροντίζουν το κρεβάτι, δηλαδή, το χώρο. Αυτό είναι κάτι βασικό, είχαμε, φαντάζομαι, που μαθαίνετε. Όσον αφορά τη σκηνή, να ποτίσουν το λουλουδάκι γύρω από τη σκηνή τους. Και γενικότερα, στα περισσότερα ήμασταν όλοι μαζί. Όλοι μαζί κατασκήνωση, ναι. Ναι, στις περισσότερες δραστηριότητες. Και καθώς μιλούμε, εμείς βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες, είδαμε, πατέρα Ειρηνή, διάφορες δραστηριότητες, είτε από το παιχνίδι, από την τραπεζαρία, από το πρωί. Να μας πείτε λίγο ποιο είναι το πρόγραμμα της ημέρας, ναι, για να γνωρίσουμε πώς περνούν την ημέρα τα παιδιά. Ναι, μπορώ να σας πω το πρόγραμμα της ημέρας, να συμπληρώσω λίγο σε αυτό που έλεγε, ναι, η Ελένη, που είπε ότι δεν θέλανε να φύγουν τα παιδιά. Αυτό που βίωσα φέτος, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά που έγινε η κατασκήνωση. Νομίζω δεν το έχω ξαναζήσει στη ζωή μου. Δεν έχω δει άνθρωπο να κλαίει 3-4 ώρες συνεχόμενα χωρίς να σταματάει. Ήταν τα παιδιά της κατασκήνωσης, δηλαδή, επειδή σταματούσε η κατασκήνωση. Ναι. Και τόσο πολύ έτσι με συγκίνησε.
Λέω, όταν βλέπεις ένα παιδί νεκλή, ασταμάτητα και περιγόρητα. Αγάπησε πολύ αυτές τις μέρες και το μέρος που έγινε. Ναι, γινόταν ότι εξής, ας πούμε, ερχόταν ένας γονέας να πάρει το παιδί και με αποτέλεσμα να κλαίει όλη η κατασκήνωση. Μετά έρχονταν άλλος γονέας, ξανά όλη η κατασκήνωση. Ναι. Και αυτό κρατούσε ώρες, πολλές ώρες. Τρεις-τέσσερις ώρες όλο αυτό. Με αποτέλεσμα και εμένα να. Ενώ δεν το είχα σκοπό να το κάνω ποτέ, ούτε το είχα φανταστεί ποτέ. Μετά συνεχίσαμε αυτή την επικοινωνία σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και του χειμώνα. Α, με τα παιδιά διατηρήσατε την επαφή. Όχι μόνο επαφή, αλλά και κάθε μήνα σχεδόν ή κάθε 1,5 μήνα κάνουμε μια εκδρομή με τα παιδιά. Α, μάλιστα. Και πηγαίνουμε ξανά στην κατασκήνωση, ξανά βρισκόμαστε εκεί, ξανά ζούμε μια μέρα κατασκήνωσης. Ή αν κάνει πολύ κρύο, μπορεί να πάμε κάποια άλλη εκδρομή σε κάποιο μοναστήρι, που πάλι όμως συνδυάζεται με κάποιο γήπεδο που είναι κοντά που να παίξουν τα παιδιά πάλι. Και γενικώς και στις εκδρομές επίσης αυτές υπάρχει δυνατότητα να έρθουν και οι γονείς. Έρχονται και οι γονείς, όσοι θέλουν και μπορούν, και γινόμαστε μια οικογένεια όλοι μαζί. Ναι, ναι. Όπως παραδείγματος χάρη την Καθαρά Δευτέρα που είχαμε πάει όλοι στην κατασκήνωση και ήμασταν όλοι σαν μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό γενικώς σαν πώς από το ένα φέρνει το άλλο και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό. Λοιπόν, ως προς το πρόγραμμα τώρα. Το πρόγραμμα είναι. Ως εξής, ας πούμε, σηκώνονται περίπου στις 7.30 το πρωί που ξεκινάει η μέρα. Πηγαίνουν πρώτα για τις καθαριότητες τους, ας πούμε, να πλύνουν τα δόντια τους και μετά έχουν μια πρωινή γυμναστική, ας πούμε, να ξεβαγώσουν τα λάδια που λέμε. Και κάνουν εκεί την πρωινή γυμναστική. Μετά πηγαίνουν στην έπαρση της σημαίας, κάνουν την πρωινή προσευχή τους. Πηγαίνουν μετά στο πρωινό, όπως το πρωινό, το μεσημεριανό και το βραδινό. Σε αυτά τα τρία γεύματα. Γενικώς να πούμε ότι υπάρχουν 5 γεύματα στη διάρκεια της ημέρας. Οπότε, ναι. Οποιοδήποτε στείλει το παιδί του να ξέρει ότι θα φάει με το παραπάνω. Μπορεί να γυρίσει με κιλά πίσω. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι λοιπόν, σε αυτά τα τρία γεύματα της ημέρας, όπως και είναι στην παράδοση την Ορθόδοξη, ξέρετε, την ώρα του φαγητού, ας πούμε, τους διαβάζουμε κάτι ωφέλιμο. Μάλιστα. Η ώρα του φαγητού είναι μια γλυκιά ώρα γενικώς για τον άνθρωπο. Κανείς δεν παραπονιέται. Και γενικώς είναι μια πολύ γλυκιά ώρα που μπορείς να ακούσεις. Και είσαι δεκτικός κάποιος να ακούσει έτσι 2-3 πράγματα. Ναι, μπορεί να είναι θάματα της Παναγίας μας, μπορεί να είναι ιστορίες από το Γεροντικό, μπορεί να είναι από τον Άγιο Παΐσιο, μπορεί να είναι κάποια ιστορία έτσι ωφέλιμη που κυκλοφορούν κάποια παιδικά βιβλία που κυκλοφορούν. Και όλο αυτό λοιπόν είναι πολύ όμορφο, ένα ωραίο έτσι, 25 λεπτό περίπου που κρατάει. Κρατά περίπου 10 λεπτά διαβάζουμε και μετά ένα τέταρτο είναι οι ερωτήσεις, ό,τι θέλω να πούμε. Α, υπάρχουν και ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Ναι, πιο ωραίες ερωτήσεις δεν έχω ακούσει στη ζωή μου. Συζήτηση, ναι. Δεν έχω ακούσει στη ζωή μου τόσες ωραίες. Μπορώ να σας πω μετά μια ωραία ερώτηση που μου έκαναν. Να μην σας την πω τώρα, γιατί θα κόψουμε την ερώτηση στη μέση. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχουν το πρωινό τους, μετά πάνε στους κοιτώνες τους, όπου εκεί έχουν μια υπόδη καθαριότητα, δηλαδή κρατούν το τεντώνο με τα κρεβάτια τους, τρώνε τα κρεβάτια τους με τη βοήθεια των ομαδαρχών ή των ομαδαρχισών. Γιατί είναι να πούμε ότι η κατασκήνωση όταν λειτουργεί έχουμε μόνο κορίτσια ή μόνο αγόρια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό βοηθάει πάλι επίσης πολύ σημαντικό γι' αυτό νομίζω, γιατί και βοηθάει πολύ τα παιδιά να είναι αφοσιωμένα στην ηλικία τους, στην παιδικότητά τους. Να ζουν τα παιχνίδια τους όπως. Γιατί αλλιώς αλλιώσουν τα παιχνίδια του αγοριών, αλλιώς των κοριτσιών. Και γενικώς ζουν την παιδικότητά τους και αυτό τους βοηθάει πάρα πολύ. Και μετά επίσης, μετά από αυτό, περνάει ο αρχηγός ή η αρχηγός και ας πούμε κάνει σαν μια βαθμολογία, ας πούμε, δίνει ή τέλος πάντων επιβραβεύει κάθε ομάδα, ανάλογα πώς τα κατάφερε. Και μετά έχουμε διάφορα είτε διακονήματα, είτε δηλαδή μικροεργασίες κυπουρικής, δηλαδή να ποτίσεις κάποιες γλάστρες ή να πας στην τραπεζαρία, να τακτοποιείς την τραπεζαρία. Και κυρίως υπάρχουν μετά παιχνίδια, ομαδικά παιχνίδια, που οι ομαδικές κατασκευές. Και όλα αυτά είναι μια πολύ έτσι ευχάριστη η quiz, τέτοια πράγματα που κρατούν μέχρι το μεσημέρι. Το μεσημέρι λοιπόν υπάρχει το μεσημεριανό φαγητό και μετά έχουμε χορό και τραγούδια. Γενικώς η κατασκήνωση, να πω, όποιος πάει στην κατασκήνωση, όποιο παιδί θα πάει, θα μάθει χορό και τραγούδι. Α, μάλιστα, αυτό κάνει. Πολύ, ας πούμε. Χορό, ναι, έτσι είναι και στην παράδοσή μας, νομίζω. Βέβαια, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Και στην παράδοσή μας και εδώ στην Κρήτη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, έτσι είναι. Και μετά παιχνίδια πάλι, πολλά παιχνίδια έτσι, μέσα στην τραπεζαρία. Γενικώς το παιδί και παίζει και μαθαίνει μαζί. Ναι, ναι. Σε ένα κύκλο. Μετά το μεσημέρι, λίγο έτσι, μια υποτιθέμενη ανάπαυση, που έτσι σαν.
Εντάξει, τα παιδιά συνήθως δεν μπορούν να κοιμηθούν το μεσημέρι. Είναι λογικό αυτό, αλλά τουλάχιστον ναι. κάθονται έτσι ήσυχα και παίζουν μέσα στη σκηνή τους, στο τρόσμα στους γειτόνες τους. Όταν λέμε σκηνή, το εννοούμε σκηνή, δεν είναι σκηνή, είναι σαν ξύλινη κατασκευή, δηλαδή να φανταστούν οι γονείς, όπως υπάρχουν και έτσι κανονικά σπιτάκια όπως είναι, όπου είναι προστατευμένα και υγειονομικά, ας πούμε, ελεγμένα από τις υπηρεσίες βέβαια. Μετά υπάρχει το απογευματινό τους, που συνήθως είναι κάποιο παγωτό που αρέσει πολύ στα παιδιά. Ναι. Και μετά πηγαίνουν, ας πούμε, στα γήπεδα, που εκεί συνήθως δίνουν όλη την ενέργειά τους. Στα γήπεδα μας που είναι πολύ όμορφα και πολύ έτσι, με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις που χρειάζονται. Και μετά, αφού έτσι 2-3 ώρες, ας πούμε, ξεδώσουν εκεί και έτσι δώσουν όλη την ενέργειά τους, έχουμε την υποστολή της σημαίας, έχουμε τον... τι άλλο έχουμε, την υποστολή της σημαίας και μετά το βραδινό φαγητό, το δείπνο. Ξανά στο δείπνο, όπως είπαμε, υπάρχει αυτή η ανάγνωση κάποιου ωφέλιμης διήγησης. Και μετά είναι το πιο όμορφο ώρα της ημέρας, είναι αυτό που θα πω τώρα, είναι το νυχτερινό παιχνίδι. Α, μάλιστα. Όπου εκεί μπορεί να κυνηγούνται σε όλη την κατασκήνωση με φακούς, να παίζουν έτσι παιχνίδια που ούτε κατά διάνοια δεν μπορεί να τα παίξει κανείς στην πόλη, μπορεί να πω και στο χωριό δεν μπορούν να τα παίξουν πια τα παιδιά αυτά. Αυτά τα παιχνίδια. Με αποτέλεσμα αυτό είναι ότι τους γίνεται έτσι μια πολύ έτσι βιωματική εμπειρία όλη τους τέτοιες και στο τέλος, αφού τελειώσουν όλα αυτά, κάνουμε τη βραδινή προσευχούλα που είναι λίγα λεπτάκια. Ναι. Και μετά πηγαίνουν ας πούμε, να ξεκουραστούν για να έχουν ενέργεια για την άλλη μέρα που θα αρχίσει πάλι από το πρωί. Και φτάνετε, φαντάζομαι, κάπου 10.30 το βράδυ, όταν θα πάτε να ξεκουραστούν μετά από όλο αυτό το πρόγραμμα που είναι μεγάλο. Φαντάζομαι κάποια μέρα θα υπάρχει εκκλησιασμός. Ναι, την Κυριακή το πρωί υπάρχει εκκλησιασμός ή μπορεί να είναι και μια νυχτερινή μέσα στη διάρκεια της κατασκηνωτικής περίοδου. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Στις φωτογραφίες είδαμε και τον Σεβασμιότατο με τα παιδιά που τα χαιρετάει, πήγε να τα δει. Ναι. Και γιατί τονίσετε πολύ και το στοιχείο και του επισκόπου στην κατασκήνωση, τονίσατε πάρα πολύ τη φύση και τα φυτά. Ο Άγιος Πορφύριος λέει η φύση είναι το μυστικό Ευαγγέλιο. Ο Άγιος Πορφύριος έτσι λέει, η φύση είναι το μυστικό Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο, δηλαδή και να μην του πεις τίποτα του παιδί, μόνο και μόνο που θα ζήσει μέσα στη φύση, καταλαβαίνει πάρα πολλά πράγματα και ας μην το... Ότι η Εκκλησία θέλει να δείξει και να δώσει αυτό το στοιχείο στα παιδιά που δεν υπάρχει οπωσδήποτε. Σήμερα, ειδικά στα μεγάλα κέντρα. Οπωσδήποτε. Και το επίσης καλό, πάρα πολύ ωραίο, το ίσως μπορώ να πω από τα πιο δυνατά σημεία της κατασκήνωσης που διαφέρει με άλλες κατασκηνώσεις, χωρίς να υπάρχει ανταγωνισμός βέβαια, είναι το γεγονός ότι αποξερτοτοποιούνται από τις οθόνες. Α, μάλιστα. Δεν φέρνουν μαζί τους κινητά και τάμπλετ. Βέβαια υπάρχει επικοινωνία και δυνατότητα επικοινωνίας και επισκεπτερίου βέβαια των γονέων. Και καθημερινά μπορούν οι γονείς να τηλεφωνούν στα παιδιά τους. Ή τα παιδιά, αν κάτι θέλει, μπορεί να πάρει το γονέα. Αλλά το γεγονός ότι θα μείνει λίγες μέρες χωρίς το κινητό του. Και βέβαια καταλαβαίνει ότι επειδή το πρόγραμμα είναι τόσο μεγάλο, ας πούμε, που θα λέει κανείς δεν παίρνει ανάσα το παιδί. Δεν τον νοιάζει πια το κινητό. Και αυτό δημιουργεί, νομίζω, μια πολύ όμορφη αίσθηση μέσα του, ότι μπορώ και χωρίς αυτό. Μάλιστα. Ναι, βέβαια. Αυτό θέλει να δώσει και η κατασκήνωση, φαντάζομαι. Ναι, την επαφή και κάτι διαφορετικό σε σχέση με την καθημερινότητά του. Να ρωτήσω, ήταν η πρώτη φορά που πήγατε, που πήγε στην κατασκήνωση και η επαφή με τα παιδιά είχες και λόγω του λειτουργήματός σου, φαντάζομαι. Αλλά τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Τι είναι αυτό που συνάντησες πρώτη φορά και σου έκανε φοβερή εντύπωση, που δεν το έχεις ξανασυναντήσει? Όλη η εμπειρία της κατασκήνωσης. Φαντάζομαι και η καθημερινή επαφή, 24 ώρες. Μου άρεσε πάρα πολύ ότι ήμασταν έτσι σαν μια οικογένεια, όπως το λέει ο Πατήρ, μαζί ξυπνούσαμε να κάνουμε την προσευχή, να πάρουμε το πρωινό, να κάνουμε δραστηριότητες. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα. Νομίζω ο κάθε ομαδάρχης είναι η μαμά, ας πούμε, της... Ναι, μητέρα των παιδιών της ομάδας. Των παιδιών της ομάδας, ναι, διεθνήκαμε και με τα παιδιά πάρα πολύ. Και στις εκδρομές έρχονται, ας πούμε, και άμα... μέσα στη χρονιά μετά θέλουν να έρθουν για να ζήσουν αυτό το κλίμα. Αν δεν έρθει κάποιο από την ομάδα τους, λένε γιατί δεν ήρθε, ας πούμε, δεν ήρθε στην εκδρομή ο τάδε, ας πούμε, ή αν λείπει η βοηθός και είναι μόνο η ομαδάρχης, που είναι η βοηθός, ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτή η σχέση που την αναζητούν και τα παιδιά και εμείς, ας πούμε, δεθήκαμε ενώ ήταν λίγες ημέρες. Δεν ήταν πάρα πολλές. Μια κατασκήνωση πόσο να είναι πάντα, είναι κάποιες συγκεκριμένες. Και δεθήκαμε πάρα πολύ, που ήταν πολύ παράδοξο. Δηλαδή δεν το περιμέναμε τόσο, να είναι τόσο έντονη η σχέση έτσι, και η αγάπη μεταξύ μας. Αυτό. Και με τα κινητά μου έκανε επίσης εντύπωση, ενώ επειδή πλέον καλώς και εγώ σε όλα τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία έχουν επαφή με οθόνες, κινητά, μπορεί και δικό τους κινητό. Οπότε ενώ την πρώτη μέρα μπορεί λίγο να τους. Φαινόταν, ας πούμε, περίεργο που δεν να το μην κρατάνε. Έχουν καθόλου και... Μετά
δεν το αναζητούσαν, δεν παίζαν όλη μέρα, παίζαν ανέμελα, δηλαδή ηρέμησαν κάπως, ας πούμε, έτσι, μέσα στη φύση, με το παιχνίδι, με τη μεταξύ του σχέση. Ναι, είδα έτσι μια διαφορετική... Ναι, αυτή η πραγματικότητα, η απουσία των κινητών και της οθόνης και για τον ενήλικα είναι κάτι σημαντικό και ασκητικό. Δεν είναι για τον μεγάλο. Δεν θα έχει καθόλου κινητό για πόσες μέρες. Μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά και... Εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ, αλλά μεταξύ σοβαρού και αστείου είχα πει κάποτε, είχε έρθει η περιφέρεια να ελέγξει, ας πούμε, την κατασκήνωση και λέω, μήπως είναι ευκαιρία να κάνουμε και μια κατασκήνωση για μεγάλους. Ναι, σωστά. Ναι, ναι. Και για οικογένειες. Γιατί αυτό το ασκητικό κομμάτι της, που το έχει κατασκήνωση, αλλά και το ομαδικό, είναι και για τον μεγάλο. Τονίσατε πάρα πολύ, πατέρα Ειρηνέ, και τον έλεγχο που υπάρχει, ότι είναι ελεγμένα τα κτίρια, τα πάντα. Ναι, ναι, πρέπει να πω. Το απαιτεί η πολιτεία, αλλά είναι και το σημαντικό. Να φανταστείτε, πέρυσι που άνοιξε η κατασκήνωση για πρώτη φορά, για 16 μέρες περάσαν 8 ελέγχοι. Α, 8 επιτροπές. Ναι. Όχι, είναι σημαντικό να το πούμε και στους γονείς, ναι, αλλά δηλαδή, και στα παιδιά. Πληρεί γιατί... όλες τις προϋποθέσεις σαφώς και κατανόμων και ό,τι σύγχρονες προδιαγραφές υπάρχουν, τις πληρεί και γι' αυτό το λόγο παίρνει και την νόμιμη άδεια λειτουργίας από την περιφέρεια, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας. Το τόνισε επίτηδες, επειδή φαντάζομαι το υγειονομικό είναι κάτι που και αυτό θέλετε να το μάθετε στα παιδιά, την καθαριότητα, αφού ζουν μαζί. Πάντως, εντάξει, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολύ καλή συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες εμπλεκόμενες. Και έχουν έρθει, έχουν δει, έχουν καταλάβει ποιοι είμαστε και τι κάνουμε, μας εμπιστεύονται, δηλαδή και εμείς, πώς να το πω, τους δίνουμε ό,τι χρειάζονται και ό,τι κοιτάει ο νόμος, αφού μπορώ να πω ότι μεταξύ, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, αλλά πολλοί, ας πούμε, από τους ελεκτές που έρχονται, τους αρέσει πολύ η κατασκήνωση και ενθουσιάζονται με το όλο κλίμα. Και βλέπουν, ας πούμε, κάτι πολύ διαφορετικό που δεν το περιμέναν. Δηλαδή, εντάξει, αφού κάνουν τον έλεγχο τα τυπικά που λέει ο νόμος, μετά τους καθίζουμε, δηλαδή τους λέμε, καθίστε εδώ να δείτε κι εσείς. Πώς είναι τα παιδιά καθημερινά. Πώς είναι τα παιδιά, πώς τραγουδούν, τι τραγουδούν, πώς ζουν, πώς είναι η ζωή εδώ πέρα. Και ενθουσιάζονται τόσο πολύ που πολλούς τους αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, ένας επισκέπτης να έρθει στην κατασκήνωση, μόνο και μόνο να έρθει σαν επισκέπτης, θα του αρέσει πάρα πολύ. Είπατε ότι πολύ ωραία ώρα είναι την ώρα που τρώνε. Λένε μια ιστορία, είναι παράδοση της Εκκλησίας, όπως και στα μοναστήρια στο Άγιο Όρος, και τα παιδιά μετά ρωτάνε. Αυτό το κάνετε και μεσημέρι και βράδυ. Ναι. Δεν ξέρω να μην. Να πείτε ότι κάτι σας έκανε εντύπωση. Μη μονοπολώ, ας πούμε. Έχω ακούσει τις πιο όμορφες ερωτήσεις της ζωής μου. Εκεί. Μια μέρα με ρώτησε ένα παιδί το εξής, πολύ ωραία ερώτηση, που μου ρώτησε, μπορούμε να αγκαλιάσουμε τον Θεό. Ναι. Και το απάντησα ότι. Όταν αγκαλιάζεις έναν άνθρωπο, χαίρεσαι πάρα πολύ και η καρδιά σου χαίρεται πάρα πολύ, κάνει τουκ-τουκ, ας πούμε. Αλλά όμως, όταν αγκαλιάζεις έναν άνθρωπο, τον αγκαλιάζεις, ας πούμε, δεν μπαίνει μέσα στο σώμα σου, είναι στο δέρμα. Βέβαια, μπες στην αγκαλιά σου, μπαίνει, αλλά μέχρι εκεί. Όμως, με τον Χριστό είναι διαφορετικά. Μπορείς όχι μόνο να τον αγκαλιάσεις, αλλά να τον βάλεις και μέσα σου. Ναι. Με τη Θεία Κοινωνία και με τα μυστήρια της Εκκλησίας, δηλαδή, και την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία, και μπαίνει μέσα μας ο Χριστός. Και εσύ μέσα στην καρδούλα μας και όχι μόνο τον αγκαλιάζουμε, μας παίρνει και αυτός αγκαλιά. Εκεί είναι κάτι τέτοιο, πολύ ωραίες ερωτήσεις που δεν τις είχα σκεφτεί ποτέ μου. Ναι. Τα παιδιά πάντα ρωτούν και με μια αφοπλιστική και ειλικρίνεια και αγνότητα. Ναι. Και μας φέρουν σε περίεργη θέση. Να σε ρωτήσω κάτι, λένε, τι είναι αυτό που σε δυσκόλεψε περισσότερο, υπάρχει κάτι? Μπορεί λίγο... η διαχείριση, ας πούμε, στην αρχή της των προσώπων, τα παιδιά. Παιδιών, γιατί εγώ στο... Είναι αρκετά παιδιά, άλλοι χαρακτήρες. Είχα πιο μικρής ηλικίας παιδιά. Ναι. Και έτσι λίγο με φόβιζε το ότι είναι λίγο πιο μεγάλα, πώς θα... Ναι, είσαι προσχολικής η ηλικία σε αυσχολήσει, ναι. Πάμε στον τίτλο. Αλλά, δόξα Θεώ, παρόλο που το φοβόμουν λίγο, τα παιδιά ήταν και πολύ συνεργάσιμοι και μεταξύ τους, δηλαδή έχουν πολύ ωραίες σχέσεις, οπότε και αυτό έφυγε, δεν είχα κάποια άλλη. Ήθελα να ρωτήσω λίγο, το φαγητό είναι κάτι ωραίο, το παιχνίδι, το χαίρονται, τα τραγούδια, τους χορούς, τα σημερινά παιδιά τα δέχονται ή τα θεωρούν κάτι ανιαρό ή δεν χρειάζεται? Τα δέχονται. Πώς τα αντιμετωπίζουν? Τα δέχονται. Δεν το έχουν μάθει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, βλέπω από μένα, σαν πιο μικρά. Και στο σχολείο ήταν λίγο πιο έντονο και το τραγούδι και ο χορός. Οπότε ίσως λίγο τους φαινόταν ξένο στην αρχή, αλλά μετά τα έχουν μάθει και απ' έξω τα τραγούδια. Τώρα πλέον και τους αρέσει να τα λένε. Και στις γονείς που τα βλέπουν, δηλαδή, έτσι. Ναι.
Δηλαδή, είχα σκοπό να σε ρωτήσω αν συνειδητοποίησες κάτι που δεν το ήξεραν τα παιδιά και πρώτη φορά το κάναν στην κατασκήνωση. Δεν το κάνουν στο σχολείο. Αυτό το τραγούδι θα ήταν κάτι, φαντάζομαι, ναι. Ο χορός που αρχίζει να εκλείπει. Δεν το κάνουν πλέον τόσο πολύ στο σχολείο, είναι κάτι που δεν το έχουν συνηθίσει. Ναι. Αλλά και ακόμα και τα πιο ντροπαλά που στην αρχή δεν θέλανε να τραγουδήσουν ή μπορεί να στεκόταν και να ήταν λίγο έτσι μαγκωμένα. Μετά βλέπανε όλα τα παιδιά, οπότε παίρνανε και αυτά έτσι δύναμη και τραγουδούσαν και χορεύανε. Και είχαμε κάνει ένα μεγάλο κύκλο, μάλιστα, ειδικά στη γιορτή. Είχαμε πιάσει όλη την τραπεζαρία μας. Και χορεύαμε όλοι μαζί γύρω-γύρω. Ήταν πάρα πολύ ωραία. 70 άνθρωποι περίπου, δηλαδή. 70... Ναι, όλοι. Χορεύατε όλοι γύρω-γύρω. Και ομαδάρχες, ναι. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο που δεν το συναντούμε στα σχολεία. Δεν το συναντούμε τόσο. Και άλλη φορά που είχαμε συζητήσει, γενικά στην κατασκήνωση δίνεται κάποιο όνομα κάθε χρόνο και κάποια ονόματα στις ομάδες. Αυτό πώς. Να μην μας πει τη συγκεκριμένη χρονιά, πώς το διαλέγουν τα παιδιά ή εσείς, τα παιδιά συμμετέχουν σε αυτό. Φέτος είχαμε βρει κάποια ονόματα που να έχουν κάποιο νόημα έτσι βαθύτερο και τα επιλέξαμε εμείς φέτος. Ναι, ναι. Για να περάσει κάποιο έτσι πιο βαθύ νόημα στα παιδιά μέσα από την ομάδα τους, από τις αρετές. Ας πούμε, είχαμε αυτοθυσία, συγχώρεση, ευγένεια. Δηλαδή, κάθε παιδί να πάρει τις αρετές, ας πούμε, της ομάδας, αλλά και τις υπόλοιπες. Ναι, ναι, ναι. Και συζητούσαμε κιόλας για αυτές τις αρετές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε μια τηλεφωνική γραμμή. Είναι μαζί μας μια οικογένεια, η οικογένεια Καλομυράκη. Παιδιά που ήρθαν στην κατασκήνωση πέρσι. Καλησπέρα, σας ακούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Από ό,τι κατάλαβα, τα παιδιά σας ήταν στην κατασκήνωση. Και ήθελα να σας ρωτήσω και εσείς ως γονιός. Τι ήταν αυτό που σας κίνησε να τα στείλετε στην κατασκήνωση και τα παιδιά πώς εισέπραξαν την περίοδο αυτή όταν τελείωσε η κατασκηνωτική περίοδος. Αυτό πάντα που αυτό που μας κέρδισε πέρσι ήταν το δημιουργικό πρόγραμμα. Τα παιδιά θα βρισκόντουσαν μέσα στη φύση, θα βρισκόντουσαν μακριά από κινητά, μακριά από οθόνες, με παιδιά της ηλικίας τους θα συναναστρέφονταν. Οπότε όλο αυτό ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον και πιστεύαμε ότι θα ήταν και πολύ δημιουργικό. Και γι' αυτό πήραμε και την απόφαση. Ακολουθήσαν τα παιδιά με πολύ χαρά πέρσι. Γυρίσαν στο σπίτι γεμάτα με πολύ όμορφες εικόνες, με πολύ ωραίες εμπειρίες. Και φυσικά ανυπομονούσαν και για την επόμενη χρονιά, αλλά και για τις εκδρομές που μετά γίνανε στη μέση της χρονιάς. Ναι, το αναφέραμε αυτό, άρα χαιρόντουσαν τις εκδρομές μέσα στη χρονιά να ξανασυναντηθούν με τα παιδιά. Ακριβώς. Και μάλιστα προσπαθήσαν και κρατήσαν και επικοινωνία και επαφή με πολλά παιδιά καινούρια που γνωρίσανε. Και ήταν το πολύ ωραίο ήταν ότι είχαν γίνει όλα μαζί μια παρέα. Ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτου περιοχής, ήταν όλα μαζί μια παρέα. Δεν ξέρω τώρα, όταν τα ίδια τα παιδιά... Τι σας είπαν ότι τους εντυπωσίασε περισσότερο, κάτι που δεν μπορούν να ξεχάσουν. Σας ανέφεραν κάτι. Σίγουρα τα νυχτερινά παιχνίδια ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί δεν θα βγουν έξω το βράδυ να αρχίσουν να παίζουν και να τρέχουν. Και όλο το πρόγραμμα... Το κοινό πρόγραμμα αυτό, όλη τη μέρα. Ακριβώς. Δεν ξέρω τώρα αν είναι κοντά σας κάποια από τα παιδιά, αν θα ήθελε να μας πει κάτι. Έχω και τα 4 παιδιά έχω εδώ, 4 κορίτσια, με μεγάλη χαρά να σας πούνε. Που ήρθαν και τα 4 στην κατασκήνωση. Και τα 4, μάλιστα. Σωστά. Ναι, αν ήθελε να μας πούνε κάτι με πολύ χαρά. Τι τους άρεσε κυρίως ή και τι τους δυσκόλεψε ακόμα. Βεβαίως, Καλησπέρα. Να μας πεις το μικρό σου όνομα. Δέσποινα. Εσύ τι τάξη σου, σε ποια ηλικία ήσουνα. Πέμπτη δημοτικό, μάλιστα. Να μας πεις κάτι από την κατασκήνωση πέρσι, τι σου άρεσε περισσότερο. Μ' άρεσε που ήμασταν σε μια σκηνή μαζί με κάποια παιδιά και άμα δεν τα ξέραμε αρχίσαμε σιγά σιγά να τα γνωρίζουμε και να γινόμαστε μια παρέα. Ναι, ναι. Μ' άρεσε... Μ' άρεσε που ήταν που παίζαμε παιχνίδια όλοι μαζί, που συναναστρεφόμασταν με άλλα άτομα και μ' άρεσε που ήμασταν μακριά από τα κινητά και τις οθόνες. Ναι, αυτό που είπε και η μητέρα σου, Μ' άρεσαν και τα παιχνίδια, τα νυχτερινά,
άρεσε ίσου, πολύ. Από ό,τι κατάλαβα, πρώτη φορά πήγε στην κατασκήνωση, ε? Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Στις εκδρομές, στη διάρκεια της χρονιάς, μετήχες? Ναι, στις περισσότερες συμμετείχα. Περισσότερες συμμετείχα. Μάλιστα, μαζί σου είναι κάποιο από τα αδέρφια σου να μας πει κάτι άλλο, αν ήθελε, με πολύ χαρά. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Να μας πει το μικρό σου όνομα. Νικολέτα. Μάλιστα. Νικολέτα, σε τι τάξη είσαι? Εγώ είμαι έκτη, πέρσι ήμουν πέμπτη. Μάλιστα. Κάτι να μας πεις για την κατασκήνωση από την εμπειρία σου, τι σου άρεσε περισσότερο? Εμένα πιο πολύ μου άρεσαν τα παιχνίδια και ιδιαίτερα τα νυχτερινά παιχνίδια που κάναμε. Ναι. Μ' άρεσε που γνώρισα και άλλα παιδιά και μετά κρατήσαμε... ήμασταν μία παρέα και μετά κρατήσαμε επικοινωνία. Mm. Δεν χαθήκαμε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Σίγουρα μ' άρεσε όταν λέγαμε τους ύμνους μας στην καφετέρια. Ναι, ναι, την ώρα του φαγητού. Να ρωτήσω τώρα, εσείς λέγατε και τραγούδια και ύμνους. Να μας πείτε κάποιο τραγούδι, θέλετε? Ναι. Να μας πείτε, να ακούσουμε τι λέγατε. Είναι και η αρχηγός εδώ, να μας πει. Τι θα πείτε? Για πες, Κατερίνα, τι θα πείτε? Να πούμε ένα, ένα ευχάριστο. Τον ύμνο της ομάδας μας. Ναι, α, μπράβο, αυτό ναι. Πώς λεγόταν η ομάδα? Η ομάδα σας πώς λεγόταν? Συγχώρεση. Μάλιστα. Να μας πείτε τον ύμνο, ναι. Είναι μια θάλασσα η ζωή κι όλοι αρμένοι ζούμε μαζί. Ανθρώποι φίλοι και σε πορεία νοδική. Μάλιστα, όχι. Θα σ' αγαπώ, θα τη χωρώ. Και με χαρά θα προχωρώ. Αφήνω πίσω τον καιρό. Έχει ομορφιά το παρόν. Έρχονται δύσκολες στιγμές. Πρέπει να νίκουν πια στο χθες. Πάντα το φως ψάχνω κοιτώ και κάθε λάθος συγχωρώ. Θα σ' αγαπώ, θα συγχωρώ και με χαρά θα προχωρώ. Αφήνω πίσω τον καιρό, έχει ομορφιά το θαρρό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία, ακούστηκαν και οι λέξεις συγχώρεση, γιατί που είπατε. Να ρωτήσω, συμμαθητές σας από το σχολείο έτυχε να τους βρείτε στην κατασκήνωση? Ή όλοι ήταν άγνωστοι όταν πήγατε? Η Νικολέτα να μας φέρει. Ήτανε πολλά παιδιά από το κατηχητικό. Α, μάλιστα. Οπότε ξέρατε κάποια παιδιά. Και πήγανε και τα αδέλφια μου, κάποια ξαδέλφια μου. Οπότε... από το σχολείο μου δεν ήταν πολλά παιδιά, αλλά ήταν παιδιά που ήξερα. Μάλιστα. Είναι εύκολο κάποιος να κάνει φίλους στην κατασκήνωση? Έχετε κάνει καινούριους φίλους? Ναι, πάρα πολύ εύκολο, γιατί με το που πας εκεί, βλέπεις ομαδάρχες και σε ρωτάνε διάφορα για εσένα και πάντα θα σου βρούνε κάποιον να κάτσει μαζί του και όταν χωρίζουν τις ομάδες, πάντα μέσα στη σκηνή μας γνωρίζουν τον ένα με τον άλλο για να... γνωριστούμε καλύτερα και για να κάνουμε παρέες, ακόμη και δεν ξέρουμε κάποιον. Ναι, φαντάζομαι όταν πήγατε την πρώτη φορά μέσα στη χρονιά εκδρομή και ξανασυναντηθήκατε, θα ήταν μια ωραία στιγμή για εσάς. Ναι, ήταν πολύ ωραία γιατί είχαμε να δούμε τους φίλους μας όλο καιρό. Είπαμε τα νέα μας, θυμηθήκαμε πώς ναι, αράζαμε ναι. Την κατασκήνωση. Ένα παιδί που δεν έχει έρθει ποτέ και θα ήθελε να έρθει και σας ρωτούσε αν είναι ωραία να έρθει, τι θα του λέγατε, ποιο είναι το πιο ωραίο σημείο που βρήκατε και αξίζει να έρθει? Τι θα του λέγες? Ναι, τι θα του λέγατε, ένας που να έρθει, θέλει. Να έρθει γιατί περνάμε πολύ ωραία. Θα γνωρίσει νέα παιδιά. Και γενικά θα έχει κάποιες όμορφες μέρες μέσα στην κατασκήνωση. Μάλιστα, ναι, ωραία. Οπότε και του χρόνου θα θέλετε να έρθείτε. Είναι εδώ και η ομαδάρχης, ναι. Η κυρία Ελένη, αν θέλετε να πείτε κάτι με πολύ χαρά. Σου πω να το χαιρετήσω αρχικά, λοιπόν, μόνο να το ξανά. Ναι, ναι.
ακούμε από τα παιδιά την εμπειρία τους, είναι η μεγαλύτερη επιβεβαίωση έτσι, για εμάς ότι... Αξίζει τον κόπο και ναι, για να... Ναι, αυτό μάλιστα. Έχει ουσία. Τα παιδιά πώς περνάνε, πώς το λαμβάνουν, αυτό είναι το σημαντικό. Και χαιρόμαστε όταν τα βλέπουμε και αυτά χαρούμενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Έτσι θέλαμε μια εμπειρία και των παιδιών και κυρίως τι είναι αυτό που τους τραβάει κυρίως την κατασκήνωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Γεια σας, ευχαριστούμε. Και του χρόνου και φέτος με χαρά. Πατέρα Ειρηνέ, εσείς φαντάζομαι είστε, πηγαίνετε όλη τη μέρα εκεί, είστε με τα παιδιά. Επειδή γίνονται οι ελέγχοι αυτοί που σας είπα, δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει η κατασκήνωση, ώστε να είναι κάποιος υπεύθυνος εκεί που να... Που να ελέγχει τέλος πάντων και να μπορεί να κατευθύνει τους ελέγχους. Δηλαδή. Οπότε χρειάζεται να είμαι εκεί σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βέβαια, στην περίοδο των κοριτσιών δεν μένω μέσα. Στην περίοδο των αγοριών όμως έχω τη δυνατότητα να μένω και το βράδυ μέσα. Και γενικώς. Εντάξει. Τι να πω, είναι κάτι πολύ ευλογημένο. Είναι υπεύθυνος διεύθυνσης. Υπεύθυνος για την όλη διεύθυνση της κατασκήνωσης. Για όλα πολλά. Βέβαια, να τονίσουμε τώρα το εξής, το ερώτημα πώς μπορεί κάποιος να έρθει στην κατασκήνωση, ας πούμε. Ναι. Αυτό χρειάζεται για να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι γονείς χρειάζεται να μπουν στην ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής. Αν γράψουν στο διαδίκτυο Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, θα βρουν τα σχετικά έγγραφα. Ή αν γράψουν ΙΑΚ, Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, δηλαδή κατασκήνωση, πάλι επίσης θα τα βρουν. Βρίσκουν λοιπόν την αίτηση, τη συμπληρώνουν, την κατεβάζουν, τη συμπληρώνουν και μπορούν να την αποστείλουν είτε ηλεκτρονικά είτε ακόμα και ακόμα να πάνε στο βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκοπής. Α, μάλιστα, στο βιβλιοπωλείο. Όπου εκεί και να παραλάβουν και την αίτηση για να την συμπληρώσουν και να προχωρήσουν την εγγραφή. Αυτό είναι. Μόνο κάποιος. Οπότε είναι κάτι εύκολο να γίνει. Είναι εύκολο να γίνει. Τώρα, αν υπάρχουν όμως οικονομικές δυσκολίες σε κάποια οικογένεια, είμαστε σε ανοιχτή διάθεση να βοηθήσουμε να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί σίγουρα δεν θέλουμε κανένα παιδί να στερηθεί αυτή την ευλογία. Ναι. Να ρωτήσω κάτι την Ελένη, που είσαι και ως ομαδάρχησα. Τι δυσκολεύει κυρίως τα παιδιά. Το συνεχές πρόγραμμα δεν μπορούν να ξεκουραστούν μόνα τους, ότι πρέπει πάντα να είναι με τα άλλα παιδιά. Όχι, ίσα που άμα είμαστε πολύ στη σκηνή, θέλω να είναι όλα μαζί. Ωραία, αυτό είναι καλό. Γιατί κάνανε και φίλους από τις διπλανές, ας πούμε, τα δίπλα σπιτάκια, γιατί θέλανε να βρίσκονται, οπότε δεν θέλανε να είμαστε πολύ με στη σκηνή. Και το μεσημέρι, βασικά, που πηγαίνουμε να ξεκουραστούμε και εμείς, μπορεί να είμαστε πολύ κουρασμένοι. Οπότε αυτό δεν το. Τα παιδιά τίποτα, ούτε να κοιμηθούν, δεν θέλανε τίποτα. Αλλά εντάξει, το μεσημέρι είναι αναγκαίο γιατί πάει μέχρι πολύ αργά το πρόγραμμα, οπότε χρειάζεται λίγο να έχουν και την ανάπασή τους. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο τώρα να πω. Ως πολύ δυνατό καλό σημείο της κατασκήνωσης είναι ότι όχι όπως το σχολείο, είναι 24 ώρες μαζί. Ναι, είναι. Ναι. Και αυτό το πολύ δυνατό ποιο είναι της κατασκήνωσης. Και αυτό τους αρέσει πάρα πολύ γιατί έχουν αυτή τη συνεχή. Το σχολείο είναι κάτι σαν υπηρεσιακό. Κόβεται, μεσημέρι θα φύγουν. Είναι και το μάθημα, οπότε δηλαδή σε κάποια παιδιά αρέσει, κάποια δεν το τρελαίνουν και τόσο πολύ. Πατέρα, να ρωτήσω λίγο για να γίνει κάποιος ομαδάρχης. Πώς μπορεί να γίνει στην κατασκήνωση, μήπως και κάποιος ενδιαφέρεται. Είπατε ότι από τα σπλάχνα των παιδιών βγαίνουν οι ομαδάρχες, από τις ομάδες. Ναι, επειδή ήμασταν τώρα 3-4 χρόνια κλειστά λόγω του COVID, γι' αυτό το λόγο δεν υπήρχε μια διακοπή, ας πούμε, στα στελέχη. Τώρα, αν συνεχίσει για 3-4 χρόνια, μετά αργότερα τα δικά μας τα παιδιά θα γίνονται ομαδάρχες κατευθείαν. Οπότε τώρα, αν κάποιος ήθελε ή που και εμείς, ας πούμε, ψάχναμε να βρούμε ποια παιδιά έτσι έχουν μια ποιότητα στη ζωή τους, μια πνευματικότητα που μπορούν να αγαπάνε τα παιδιά ειλικρινά. Γιατί να τονίσουμε ότι όλοι οι ομαδάρχες έρχονται από την καρδιά τους. Δεν έρχονται ούτε για να πληρωθούν. Και ελεύθερα, ούτε για να πληρωθούν, ούτε για να το κάνουν για επάγγελμα, ούτε. Δεν λέω και να κάποιος να το κάνει έτσι, πάλι δεν το κρίνω. Απλά θέλω να πω ότι αν το κάνει κάποιος εθελοντικά, σίγουρα βάζει και όλη την καρδιά του μέσα να το κάνει. Και το κάνει με την καρδιά του. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και αυτό φαίνεται, νομίζω, και το συλλαμβάνουν και τα παιδιά, ας πούμε. Το σημαντικό είναι να έρθει ελεύθερα, επειδή το θέλει, με όλη την καρδιά που είπατε. Και ελεύθερα και εντάξει, σαφώς. Εμείς ελέγχουμε τα κριτήρια να είναι άξιο και να έχει υπευθυνότητα και ό,τι χρειάζεται, τέλος πάντων, να μπορεί να προσέχει τα παιδιά και να έχει μια πνευματικότητα πιο πολύ. Αυτό κοιτάμε. Και αυτό είναι το κριτήριο που αυτό νομίζω φάνηκε και στα στελέχη που είχαμε φέτος, πέρυσι δηλαδή. Και θα έχουμε φέτος, πρώτο Θεός, και
Νομίζω δίνει πολλά στα παιδιά. Όταν ναι. κάποιος έχει κάτι καλό μες στην καρδιά του, όπως λέει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρφου, βρες την ειρήνη μέσα σου και χιλιάδες θα τη βρουν γύρω σου. Μάλιστα αυτό το στίχο τον είχαμε κάνει και τραγούδι στην κατασκήνωση. Ξέρετε, παίρναμε πολλούς στίχους ή λόγια Αγίων και τους κάναμε τραγούδι, δηλαδή ύμνους, όπως το ονομάζουμε εμείς, ύμνους ομάδων. Παραδείγματος χάρη, πήραμε το Αποστόλου Παύλου που λέει αν έχω πει στην όρη με θυστάνη, αν έχω πολλά πράγματα, αλλά αγάπη δεν έχω, δεν είμαι. Κύβαλο αλλαλάζουν, δεν λέει. Ναι. Και εμείς το είπαμε αυτό, ότι αν όλες τις γλώσσες τις μιλώ, που νομίζω έτσι λέει και το κείμενο του Αποστόλου Παύλου. Αν μιλώ τις γλώσσες του κόσμου. Ναι. Λέει, είπαμε λοιπόν, αν όλες τις γλώσσες τις μιλώ και έχω όλα τα πτυχία, αγάπη αν δεν έχω, δεν έχω ευτυχία. Ναι. Επίσης, αυτό το κάνετε μαζί με τα παιδιά εκείνες τις μέρες, δεν το έχετε προετοιμάσει πριν την περίοδο. Συνήθως το προετοιμάζουμε πριν από πριν και το παίρνουν τα παιδιά και το εστερνίζονται και το έχουν σαν ύμνο της ομάδας. Γιατί είδαμε ότι τον ύμνο το θυμούνται και τα παιδιά, αυτό ήθελα να πούνε και μου έκανε εντύπωση. Ναι. Τα παιχνίδια που παίζουν, ποια είναι κυρίως? Είναι πέρα από τα γήπεδα, ας πούμε, που μπορούν να παίξουν κάποιο μπάλα μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, ό,τι θέλουν. Επιτραπέζια, τέτοια παιχνίδια ασχολούνται. Ναι, έχουμε και πολλά επιτραπέζια, ωστόσο θέλουν πιο πολύ να κινηθούν. Οπότε αυτό ήταν πιο πολύ για το μεσημέρι, κάποιο παιδί, ας πούμε, αντί την ξεκούραση, δεν θέλουν να κοιμηθούν, διάβαζαν κάποιο βιβλίο ή κάποιο επιτραπέζιο. Κάναμε και κάποια παιχνίδια σε σταθμούς, ας πούμε. Οργανώναμε σταθμούς και έπρεπε να περάσουν από τον πρώτο σταθμό. Μόλις τον ολοκληρώσουν ή λύσουν ένα γρίφο να πάνε στον επόμενο. Μάλιστα. Οπότε... δηλαδή, οργανώναμε και κάποια παιχνίδια με αυτόν τον τρόπο. Και κυρίως τα βραδινά που αυτά ήταν. Δηλαδή, αγαπημένα που είπαν και τα παιδιά στο τηλέφωνο. Θέλανε κάθε βράδυ. Σίγουρα, αν δεν παίζαμε παιχνίδι, τον αζητούσανε. Έχετε ώρα αναγνωσής κάποια στιγμή που διαβάζουν? Τα παιδιά, όχι. Όταν θέλουν αυτοί διαβάζουν είναι μόνο τους. Έχουμε βιβλιοθήκη με βιβλία έτσι και παιδιά. Αλλά αν ήθελε κάποιος, δεν διαβάζατε όλοι μέσα. Συνήθως συνέβαινε το βράδυ που θα πηγαίνανε για ύπνο ο μαδάρχης ή η ομαδάρχησα να διαβάζει κάτι στα παιδιά. Μάλιστα. Την ώρα που πάνε για ύπνο, ας πούμε. Ή να συζητούν μαζί, είναι πολύ όμορφες στιγμές αυτές που ζουν οι ομαδάρχες με τα παιδιά, να συζητούν, ας πούμε, πώς πήγε η μέρα τους, πώς ήταν. Το ρώτησα αυτό για να ρωτήσω και τι τους διαβάζατε κύριος, δηλαδή από πού παίρνετε, από ιστορία, από Αγίους, από... Υπάρχουν και βιβλία Αγίων και υπάρχουν και παιδικά βιβλία. Ναι. Που υπάρχουν σήμερα πληθώρα, ας πούμε, τροπερά, ας πούμε, ένα από το πολύ ωραίο είναι το από την Εγώπολη στην Εσύπολη. Που είναι στην ουσία έτσι, πώς μπορεί κανείς να αποβάλει τον εγωισμό του. Μάλιστα. Αυτό είναι. Οι ιστορίες του Αγίου Παϊσίου για παιδιά. Α, και αυτές είναι ωραίες. Οι ιστορίες του Αγίου Παϊσίου για παιδιά. Αυτούς αρέσουν αυτά. Ναι, πάρα πολύ ωραία αυτά. Το ρωτάει επίτηδες για να δω τι διάβαζαν κυρίως και τι αρέσει στα παιδιά που ανάγνωσαν. Πάντως γενικώς επίσης δεν αφήνουμε. Ξέρετε, συμβουλεύω και όλους τους γονείς γενικώς να επισκεφτούν το βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκοπής. Όπου εκεί μπορούν να βρουν πληθώρα βιβλίων παιδικών, το οποίο θα ωφελήσουν πάρα πολύ τα παιδιά. Όπως επίσης και εμείς αυτό που κάναμε τώρα φέτος είναι ότι στέλναμε κάποιο σαν παιχνιδόλεξο, το λέγαμε, ορθόδοξο παιχνιδόλεξο, που προσπαθούσαν με ορθόδοξες έννοιες να κάνουν κάποια σαν σταυρόλεξα, σαν διάφορα. Α, μάλιστα. Σαν διάφορα quiz, ας πούμε, ερωτήσεων και κάποια παιχνίδια. Το οποίο αυτά βοηθούν το παιδί και να μαθαίνει και να παίζει και να μαθαίνει. Ήταν πολύ ωραίο αυτό και γενικώς συμβολεύω πάντα όλους τους γονείς να περνούν από εκεί, από το βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκοπής, που μπορούν να πάρουν πάρα πολλά πράγματα. Το πρωί φαντάζομαι γινόταν προσευχή. Μετά ναι, είχατε κάποιο μιλούσε ο ιερέας στα παιδιά, έλεγε. Όχι. Μετά λοιπόν πηγαίναν για πρωινό. Μάλιστα. Στο πρωινό λοιπόν. Δεν είχε κάποιο ανάγνωσμα, αν υπήρχε τίποτα ή εξηγούσατε κάτι. Γενικώς δεν υπάρχει κήρυγμα, ας πούμε. Οπότε δεν έχει κήρυγμα, είναι να το πούμε για τα παιδιά. Ναι, δεν υπάρχει κήρυγμα στην κατασκήνωση. Με την έννοια ότι όσες φορές μιλάμε με τα παιδιά, υπάρχει την ώρα που τρώνε, που δεν είναι κάτι. Είναι μια γλυκιά ώρα αυτή η ώρα. Και εύκολα ακούνε και εύκολα. Έλεγα μήπως το πρωί υπήρχε. Είπατε υποστολή σημαίας, άρα το πρωί κάνατε και έπαρση, φαντάζομαι. Γιατί είπατε το απόγευμα. Όπως επίσης είχαμε και μερικές μέρες αφιερωμένες σε συγκεκριμένα θέματα, όπως ήταν η εξωτερική ιεραποστολή. Και τα παιδιά μαθαίνανε για την ιεραποστολή. Ας πούμε, για το πώς ζουν άλλα παιδιά σαν και αυτά σε όλο τον κόσμο, στην Αφρική, στην Ασία. Ήταν χαρακτηριστικό πριν από μερικά χρόνια που τους έδειξα εγώ τις εικόνες που ξέρετε εκεί. Λοιπόν, τα παιδιά ζουν με πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ας πούμε, μια χούφτα ρύζι τη μέρα και καλαμπόκι τη μέρα, ας πούμε, αν έχουν και αν έχουν. Και νερό
συγγνώμη, θα το πω, το έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές, ότι καμιά φορά πίνουν βρώμικο νερό ή. Το είχαμε αναφέρει και στην εκπομπή της Ιεραποστολής. Ναι, και παθαίνουν δυσαντερίες και παθαίνουν πολλές φορές εξαιτίας αυτού του λόγου, ότι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό. Δεν έχουν νερό. Τέλος πάντων, και τους δείχνουμε εκεί και εικόνες που τα παιδιά, τα άλλα δηλαδή που είναι στην Αφρική και στην Ασία, ότι επειδή δεν έχουν σχολείο, δωρεάν τουλάχιστον, αναγκάζονται να δουλεύουν από πολύ μικρά, σε πολύ βαριές δουλειές, όπως είναι να σπάζουν πέτρες και διάφορα τέτοια. Και τους ρωτάμε συνήθως, σας αρέσει το σχολείο? Η απάντηση συνήθως των παιδιών είναι όχι. Μετά τους λέμε, βλέπετε τι παθαίνουν άλλα παιδιά που δεν, που δεν έχουν αυτά που έχετε εσείς και δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο, αναγκάζονται να ακολουθήσουν το δρόμο της δουλειάς. Και θα θέλατε εσείς να δουλεύετε έτσι? Όχι. Σας αρέσει το σχολείο? Ναι, λένε. Επομένως, καταλαβαίνω λοιπόν με πολύ απλά πράγματα πόσο όμορφο είναι κανείς και αναγκαίο να κάνει να προοδεύει και να έχει, ας πούμε, τη μόρφωσή του και να προοδεύει. Ναι. Φαντάζομαι και μία μέρα θα υπάρχει εκκλησιασμός, ε? Ναι, ότι υπάρχει μια προετοιμασία, εξομολόγηση στα παιδιά, μια νηστεία. Ναι, υπάρχει μια μικρή νηστεία και από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιερέας που έρχεται, ο πνευματικός, όπου αν κάποιο παιδί θέλει να πάει να του μιλήσει, πηγαίνει ελεύθερα. Α, οπότε υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Αλλά είναι όλα πολύ έτσι, με πολύ, αγάπη και ελευθερία, με παιχνίδι. Ναι, ναι. Το βασικό δηλαδή θα λέγαμε είναι και οι ομαδικές δραστηριότητες που γνωρίζουν τα παιδιά, το παιχνίδι που τα αγαπούν πάρα πολύ, τονίσατε πάρα πολύ το βραδινό, το παιχνίδι εννοώ, το φαγητό που τους αρέσει πολύ να ακούνε και μετά κάποιες ερωτήσεις που όντως σας έκαναν φοβερή εντύπωση. Ότι γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά κάνουν και τα ίδια δουλειές και προσέχουν τα πράγματά τους και καθαρίζουν το θάλαμό τους. Μικροδουλειές αυτά, αλλά περισσότερο είναι σαν ότι μια σαν ομάδα όλοι μαζί κάνουμε κάτι. Ναι. Αυτό που είναι το διακόνημα, ας πούμε, που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ιδίως στα κορίτσια, είναι το διακόνημα της τραπεζάρισσας, να φτιάξουν ένα τεστρό στην τραπεζαρία, ας πούμε. Ναι, αυτοί δηλαδή που έχουν μια ομάδα κάθε φορά είναι υπεύθυνοι για μια κάθε μέρα. Και αυτό αρέσει στα παιδιά να φτιάξουν τραπέζι. Ναι, κάνουν εκεί καλλιτεχνίες καμιά φορά, φτιάχνουν καλλιτεχνίες πάνω στο τραπέζι για να ευχαριστήσουν την άλλη ομάδα που θα έρθει, κάποια χειροτεχνία, κάτι τέτοιο. Α, μάλιστα. Σου κάνουν εκπλήξεις δηλαδή. Πρόσωπα που ασχολούνται με την κατασκήνωση άμεσα εκτός από τους υπεύθυνους είναι και οι μαγείρισες. Τα παιδιά πώς βλέπουν τις μαγείρισες? Ζουν εκεί μόνιμα, μπορεί να τις βλέπουν συνέχεια, αλλά πώς νιώθουν το φαγητό και την ετοιμασία, τι εισπράτεται από αυτό, γιατί είναι κάτι σημαντικό για την ομαδική ζωή? Εντάξει. Τρελαίνουν τα παιδιά. Ειδικά όμως τους έρχεται το φαγητό, ήταν η μαγείρισά μας. Που και αυτή η άμυστη, φαντάζομαι, και ο θελός έρχεται με θελοντικά, με ελευθερία πολύ να προσφέρει. Ωραίο και. Μαμαδίστικο φαγητό. Α, μάλιστα, σαν να ήταν η μητέρα, ναι. Οπότε, ναι, τα παιδιά είχαν πολύ ωραία σχέση και με τη μαγείρισα, ειδικά τις όταν φτιάχναν την τραπεζαρία κάθε ομάδα. Αυτό ήταν πραγματικά το αγαπημένο του διακόνημα. Να πούμε πιο γι' αυτό είπατε οι τραπεζάρες. Έχουν κάνει αυτή την κατασκευή που λέει ο Πατήρ, γράφανε καλή όρεξη. Το ξεκίνησε μια ομάδα και θέλανε κάθε μέρα να κάνει και η επόμενη να είμαστε τραπεζάρες, να φτιάξουμε την κατασκευή. Το είχαν. Την ώρα που τρώνε στο τραπέζι, λένε και τους ύμνους από την ομάδα. Συνήθως μετά. Όταν τελειώνουμε το φαγητό, μετά το λένε. Μετά. Με κάποιο τραγούδι, έτσι κάπου. Γενικώς προσπαθούμε το εξής. Η ώρα του φαγητού να έχει μια ιερότητα. Βέβαια, ναι. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές νομίζουμε και μέσα στα σπίτια γίνεται το εξής λάθος. Την ώρα που τρώει να βλέπουν τηλεόραση. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Και γενικώς την ώρα είτε που τρώει μαζί η οικογένεια πολλές φορές. Την ώρα που τρώνε να διακοιτούν το κινητό τους ή να κάνουν και αυτό. Με αποτέλεσμα να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτό που προσπαθούμε είναι να έχουμε μια ιερότητα να έχει. Ή ας πούμε το φαγητό. Πάντως, λοιπόν, επειδή κλείνει ο χρόνος τώρα, προφανώς αυτό. Έχουμε 1,5 λεπτό ακόμα για να κλείσουμε. Ναι, αν πει κάτι η Ελένη και θα σας πω εγώ μετά στο τέλος. Ελένη, να πεις κάτι τελευταίο θες, ή που σε εντυπωσιάζει πολύ, που αγαπάς και θες με όρεξη να ξαναπάς την κατασκήνωση του φέτος. Θα πω ότι ανυπομονώ και εγώ και όλες οι ομαδάρχησες να πάμε ξανά, να έχουμε αυτή την εμπειρία, αυτή την επαφή με τα παιδιά. Εσείς υπεύθυνοι προσχολικής αγωγή στο λειτουργήμά σου, εκεί δεν έχετε τόσο μικρά παιδιά, μετά από κάποια λίγα, οπότε είναι μια εμπειρία και για σένα. Για πιο μεγάλα παιδιά, ναι, είναι μια εμπειρία και ένα μάθημα. Δηλαδή, μαθαίνουμε, παίρνουμε πάρα πολλά πράγματα κι εμείς. Μαθαίνει και ο δάσκαλος και ο μαδάρχης. Πάρα πολλά πράγματα από τα παιδιά. Ωφεληθήκαμε πάρα πολύ κι εμείς. Πατέρα Ειρηνέ, να πείτε κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Έχουμε μισό λεπτό. Ναι, τίποτα. Να πω ότι οποιοδήποτε θέλει ξανά να το πω, θέλει να εγγραφεί στην κατασκήνωση, μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ή να περάσει από το βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκοπής. Βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκοπής. Όπως στην πλατεία του Αγίου Μινά εννοώ. Και γενικώς νομίζω κανένα παιδί που θα θέλει να ζήσει αυτή την εμπειρία, μην το στερηθεί. Ακόμα και αν υπάρχουν δυσκολίες, θα έρθει η επικοινωνία μαζί μας
και οτιδήποτε δυσκολίες, ακόμη και οικονομικές υπάρχουν, να τα προσπαθήσουμε. Να το πεις στην Εκκλησία και θα υπάρξει βοήθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αυτό να κλείσουμε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την οικογένεια Καλομυράκη που ήταν μαζί μας και τα παιδιά γι' αυτό μας είπε. Την Ελένη Μαδάριξα, πατέρα Ειρηνέ, ευχαριστώ και μέσα από εσάς και την Εκκλησία την τοπική μας που φροντίζει τόσο πολύ. Είναι έργο του Σεβασμετάτου αυτό, αυτή η κατασκήνωση. Και του Αρχιεπισκοπού Ειρηναίου που ήταν πριν και κυρίως του Αρχιεπισκόπου Ευγενίου που είναι τώρα που αγαπάει πάρα, πάρα πολύ τα παιδιά. Ευχαριστούμε θερμά. Εμείς καλούμε τα παιδιά να έρθουν και φέτος στην κατασκήνωση. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για την κατασκήνωση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.